Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο καπετάνιος βγάζει στη φόρα μυστικά που έμεναν για χρόνια στο σκοτάδι. Η αποκάλυψη ότι η γυναίκα του Μελί ζει και βασιλεύει σκάει σαν βόμβα στα αυτιά της Ερμούλας, η οποία μέχρι σήμερα πίστευε ότι είχε πεθάνει. Τουλάχιστον αυτό της είχε πει ο Μελής. Η παρέα ανακαλύπτει στα σκουπίδια του Μισελ κάποιες αποδείξεις υπέρων κομποσών, οι οποίες γεννούν ερωτήματα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόπερμαν και ο Τσιουάουα κρύβουν τα αρχαία δοχεία στο σπίτι της Σίλβιας μέχρι να έρθει η ώρα να τα παραδώσουν στο μεγάλο. Ο Τσιουάουα δανείζεται, χωρίς επιστροφή, 100 λίρες που βρίσκει στο σπίτι, οι οποίες όμως προορίζονταν για αλλού. Όταν το ανακαλύπτει αυτό η Σίλβια, τους πετάει έξω και ζητά άμεση βοήθεια. Οι τέσσερις φίλοι, στην προσπάθειά τους να μαζέψουν μέχρι το βράδυ τα χαμένα λεφτά της Σίλβιας, αναγκάζονται να γίνουν ερασιτέχνες φθαρτέμποροι. Καλημέρα! Καλημέρα! Εντζίνη που έφτιαξε τον τζίριν της που την έκλεψε. Κρίμα ζυκορούα. Αλεξάνδρα μου, πόσα είναι? Κάτι στο μάνα μου εμπουμένα. Ω, γιατί? Έμαθα τα. Πάντως αν είχα τσιγκύρι θα τον σκότωνα. Ναι, παρακαλώ. Δύο λίρες, παρακαλώ. Τάκ, το κλειδί σου. Καρού, πού είναι εσύ η φίλη του κύριου Στεφανού? Μόνο μου, ρε, είσαι καλά? Ναι, γιατί? Κουρή, μαθα το ότι σε έκλεψε ο παπάς σου. Μάνα μου, κόρη. Όχι πως μ' αρέσκει να ακούω τσον πολεύκο, δηλαδή, αλλά ευούηξεν η γειτονιά. Ελαλούσαν το προχθές και με πόνιν μπουτίκ της κυρίας Μαρουλούς, ναι. Ξέρει, τσος φέρνει τα φουστάνια από τη Συρία. Βέβαια, ένα ακριβά τώρα για λόγους. Τώρα πως άφηκε ο παπάς σου, ούτε λίρα. Εμπειρα. Ξέρεις κάτι? Καλά του έκαμες. Καλά του έκαμες. Καλά του έκαμε. Δεν ξέρεις βέβαια εσύ την ιστορία. Έκλεψε την ο παπάς της και έφτιαξε τον από σπίτι. Τώρα δεις. You say hit the road, Jack, and don't you come back. No.
Ευχαριστώ. Α. Ευχαριστώ ρε σαν τα νάρα παίξεις μαπανάτε. Δεν τα μόνο που αθέτω. Α, εσύ είσαι ρε Μιτσί. Εγώ είσαι. Δεν μπορείς έτσι μαραζομένος. Εγώ είμαι μαραζομένος, εγώ είμαι οτιμότη. Εγώ είμαι πως τη μπόμπα. Σιγά ρε γιγάντα, σιγά. Δεν μπορώ ρε Λουί. Θέλω να κάνω έκρηξη. Τώρα ρε. Τώρα να το ρασάσω ρε. Άφησε το ρε γιγάντα. Εμάς τους ακούεις. Πόσον καιρό πάει τούτη η ιστορία με την Ερμούλα. Να νομίζεις ότι μετρώ τις ημέρες. Να μέρες έχει 2 χρόνια, 3 μήνες και 8 μέρες. Το περίμου. Τώρα ρε. Τώρα να το ρασάσω ρε. Άφησε το ρε γιγάντα. Εμάς τους ακούεις. Και ο Άρης δεν ήξερε τίποτε. Είπες σου τίποτε. 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 Τίποτε, τίποτε. Να πιούμε τίποτε. Ένα είσαι τίποτε. Τώρα ρε, τώρα ρε, τώρα να σάσω. Άφησε τους ρε γίγαντα. Εμά δεν τους ακούει. Εντάξει. Σοβαρά τα πράγματα δηλαδή. Πολλά σοβαρά. Να φανταστείς ότι έκαμα της δωρό ένα δαχτυλίδι χρύσο. Α, τόσο καλά. Ναι, αλλά εφαμούντο τα ψάρκα στη Ρόδο. Α, τόσο καλά. Ας όψετες ο Αντωνάκης. Τώρα ρε, τώρα ρε, τώρα σας σάσω. Άφησε τους ρε γίγαντα. Εμάς τους ακούεις. Τώρα... Ταξί. Ταξί και κλείω. Το πρόβλημα είναι κατάλαβα ποιον είναι. Το πρόβλημα... Ο κωδικός Νταβίτσι. Πολλά μεγάλη ιστορία, ρε Λουί. Επέ μου, δεν μπορεί να βοηθήσω να κάτσω λίγο τσι ψυχρέμα μαζί σου, κύριε μου. Τώρα, ρε, τώρα δεν θα σας σάσω. Άφησε του, ρε Λουί. Εμάς τους ακούεις. Έλα, ρε. Πού έμειναμε? Έλα ρε. Ναι ρε, είμαι. Έχει 3 ώρες που με δαμε και είδα τίποτε, ούτε την Άνναν, ούτε ο Τσάρλιν της. Βαρέθηκα ρε, πόση ώρα να με δαμε. Άσε που ήταν και τη μίλησα να φγαίνει από την πολυκατοικία και χάζει να με δει. Όχι ρε, με είδε. Με είδε ρε, βούρισα και χώστηκα. Δεν είμαι τίποτε μανός. Γιατί χωνέσαι. Πού έφαραν τζίστη ρε παιδί μου τόσες μέρες. Πού έφαραν τζίστη. Εφαραντζίστην. Που είναι αρχαιολογικός χώρος. Ναι, είδαμε που έφερε ο Λάκκος. Έλα σου πω, ακούεις, φέρε σωσήν τη σκονούα για τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Άξιπα! Ολούχια μου. Αγγελόφια ρούσας, α. Αμάνα μου, και καλός γυαλός σας, ο Μιχάλης ο Τσέφαλος. Πουλούχια μου. Mm-hmm.
Δεν είμαι καλά, ρε Λουί. Δεν είμαι καθόλου καλά, ρε, καθόλου. Μα μαραζώνεις, ρε, γίγαντα, και να πάνε όλα καλά, μην φας. Ρε, με καταλάβεις, είναι που σου λέω. Καταλάβεις ότι με ευκάλεν έξω. Καταλάβεις ότι μου έκλεισαν την πόρτα, κατά μούτρα, ρε. Να επιμένεις, γίγαντα. Αν τη θέλεις όπως λαλείς, να επιμένεις. Μην νομίζεις. Σε εσύ είναι πρέπει να είμαι μαραζωμένη. Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα. Η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Ρίξε άγκυρα στο πρώτο το λιμάνι και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρεις. Και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρεις. Θαλάσσα, θαλάσσα τους θαλασσινούς, θαλασσάκι μου, μην τους θαλάσσο δέρνεις, θαλάσσακι μου και φέρε το πουλάκι μου. Ιατρία Μπόπες και Παύλου Γεωργίου, παρακαλώ. Οι γιατροί λείπουν σε συνέδριο στο εξωτερικό αυτήν την εβδομάδα. Να σας κλείσω ένα ραντεβού που Δευτέρας. Ναι, πείτε μου το όνομα σας. Οκ, έχω το. Πάει. Γεια σας. Εδάμε το γιατρείο της κυρίας Πόπης Γεωργίου. Ναι, αλλά δυστυχώς η κυρία Πόπη αυτήν τη στιγμή... είναι ακριβώς μπροστά σας και είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει. Από εδώ. Μην ανησυχείτε, εγώ θα απαλύνω τον πόνο σας. Ευτυχώς που σε έβραζε σε ένα ρελούι και λαλό κάποτε τον πόνο μου διαφορετικά ήταν να σπάσω. Πε μου. Ναι. Ναι. Υποψιάστηκα τόση καιρόν εγώ με την Ερμούλα πιτσι-πιτσι. Τι πως που την ύβρα και μου τα τέτα τέτ. Πες σου τα τέτα τέτ. Με εμένα μου είπε τίποτα. Φάζε, είπε μου τα εμένα. Λουί. Ναι. Έβαλες με σε έννοιες τώρα και φοβούμαι ναι. Να του πεις τίποτα γιατί... αμάνα μου, μάνα μου, αμάνα μου και πια με παλέ η καρδία μου. Κυρία Ερμούλα. Να χαρείς. Ο Αρούλης δεν πρέπει να μάθει τίποτε, τίποτε για το γίγαντα, γιατί θα με πω τα λαλούμε και συμβαίνει και τίποτε, πιέμε και εμείς μια εκδρομούλα. Κυρία Αρμούλα. Και τι να συμβαίνει δηλαδή, τι να συμβαίνει. Αμάνα μου, Λουί μου, η μοναξιά πολλά σκληρό πράγμα, ξέρεις. Κυρία Αρμούλα. Αλλά ο Άρης ακόμα είναι ξεπέρασε τον θάνατο, μάνα μου, του παπά του. Και έτσι και πάθω κι εγώ τίποτε και χάσιμε, θα μείνει πεντάρφανος μέσα στους δρόμους το φτωχόν το μωρό μου. Και πού είναι να μείνει σκιά, πού είναι να μείνει σκι, σπίτι σου με τη γιαγιά σου. Κυρία Αρμούλα. Α, μάνα μου, γιατί εγώ έτσι και μάθει το τι είναι να πάθω, νομίζεις τι είναι να μάθω, ποια είναι η καρδιά μου. Α, μάνα μου, έτο, πετάσσετε, πετάσσετε, μάνα μου. Κυρία Αρμούλα. Α, μάνα μου. Κυρία Αρμούλα. Λείψε το λάδι που μέσα στο κατήλι μου. Κυρία Αρμούλα. Ναι. Η καρδιά μου την άλλη πλευρά. Α, μάνα μου. Είδες την τα σπάνια γυναίκα του τη Αρμούλα. Πολλά, όπως την καρέτα. Γι' αυτόν παρέτα να χώνεσαι και να επιμένεις. Επιμένω νικά. Έφυγε καλό. Καλημέρα σας κύριε Βούδα, σε τι μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Ναι. Κιό. Όχι. Δεν με πιάσε. Πού να δω τη Σίλβια ακόμα. Μένα χώνεσαι και μπαθαίνει τίποτε εσύ. Κάπου θα είναι. Πιάσ' την πας στο τηλέφωνο της στο κινητό. Πιάσ' την που να τα ανοίξει. Ρε μένα χώνεσαι λαλό σου και κάπου ενάνει. Άντε, γεια.
Io λέει, sono ακόμη και ο Βούδας. Να μπορεί να ρε. Να μπορεί να γίνει ρε. Ήμουν τρεις ώρες κάτω από την πολυκατοικία της Άννας σου και δεν την είδα ούτε το Τσάρλι της. Ας επομένει νηστικός που το πρωινά. Κύριε Λέζον, κύριε Λέζον, αν εξαιρίζω κατά ποιον τι. Ίσως δεν μέρα να δω και σήμερα ζωής, δεν μπορεί να γίνει. Πάμε να φάμε τίποτε. Σε νηστικό ρε. Τέλεια, τέλεια, δηλαδή που το πρωινά που έφα. Να μου φες. Να μου έφα έναν English breakfast και λίγο cornflakes. Ευτός που είναι ζαλέστηκε ρε, πες είχαμε. Να σου πω είδες τίποτε, Σιλβία. Όχι, γιατί. Χάσε μια ρε. Σε τούτη. Άντε. Και όλα τα αεροδρόμια, όλα τα λιμάνια και όλα τα τελωνία τηλέφωνο να έχουν το νου του ρε. Όποιος πάει να περάσει με αγαλματού ή νίκου σουά, να το φέρουν ολόγησο από ποδά. Όχι να μας φύγουν τα νησιάνια που μέσα σε κάμα ρε. Ναι κύριε Λοχεία. Ρε Μισά ρε. Και ας το αρχηγείο τηλέφωνο για εκείνα τα αποτυπώματα ρε. Ναι κύριε Λοχεία. Ρε Μισά ρε. Ρε Μισά ρε. Ναι κύριε Λοχεία. Αν καφέ ρε. Δεν άκουσα. Ναι κύριε Λοχεία. Έτσι μπράβο. Κύριε Λοχεία. Ήρθε και σε ο αστυνόμος ο άνοιχτος το πρωί για την υπόθεση που τα έκαμε στα λάτα. Ήγιο ρε! Ρε μα κάνεις ακούσει να μου σου λαλεί άνοιχτο ρε! Τώρα να τίποτα θα και κάνω ανοίξω το! Ναι. Ναι κύριε άνοιχτη. Λάθος μου κύριε άνοιχτη. Δεν θα επαναληφθεί. Μάλιστα θα έρθω κατευθείαν πάνω. Άιξα πολλά το σύσου πιέρας και αβούν δέντρο δε μία λίμα κόνσερβο ακέλ καρύβιο και τούβε παραβός κι εν σάβε σύσου πιέρας και νούκα τεό. Είναι αυτό δηλαδή να μην την είδε κανένας, να μην κατέβηκε να πάει σε έναν περίπτωρο να μπακάλει κάτι. Όχι ρε φίλε, ας δεν την είδε κανένας. Μάνα μου ρε, πεθύμισα πολλά την κατά μου. Συγγνώμη, ακόμα μια σαν πάνω κοτόπουλο. Μόνο ο Τσάρλις κυκλοφορεί. Λαλήσε αν ανάφιε μόνη της ρε, απ' είναι Αφρική. Πάντως είναι πολλά ρε τα φάγια τους, α. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Έμπορο, να σπάσω. Εγώ πάντως αντέχω άλλο να έχω. Συγγνώμη, μπορώ να έχω ακόμα μια που γεσαι σαλατούες. Τες μικρές, ξέρετε. Ευχαριστώ. Πώς θέλει να μάθουμε. Ποιος είναι να μας πιάραγε. Αρχίζω με τη μιλίτσα. Έχω μαγιονέζα. Λοιπόν, και τώρα βγάλετε το παντελόνι σας. Τον λαιμό μου που πόνο. Θα μας μάθεις τη δουλειά μας, κύριε. Βγάλε το παντελόνι σου. Μεγάλη. Σημασία για τη θεραπεία του λαιμού είναι τα υγρά. Πρέπει να πίνετε πολλά υγρά. Ξαπλώστε. Πολλά καλή ιδέα. Τι είναι θα μας τα πιούλα. Πού είναι τώρα. Στο ιατρείο και δουλεύκει. Να πάμε να την βρούμε. Πρέπει να τελειώσουμε το φαΐ μας, ρε παιδιά. Τέλειωνε ρε βούδα. Μάνα μου ρε, πεθύμισα πολλά την κατά μου. Για στη ρεξά τηλέφωνο να δούμε. Ένα πάντα. Πού είναι να πει, Λάζει να πει μου, είσαι τη μάνα μου. Όχι, ο καμένες δεν μου ποδά. Ναι, αφού σου λαλού, δεν την είδα. Εντάξει, άμα τη δω, να της πω να σου τηλεφωνήσει. Εντάξει, Γιώκα μου, εντάξει. Εντάξει. Να σε βοηθήσω εγώ. Ευχαριστώ. Τα πελοκοπελούθια, ότι κοψιονούς τους.
Όχι έτσι. Χάσανε φίλοι τους. Ναι, ναι, χάσαν την. Κάπου ένα κοράτσι σαν τζετζίνι και έχουν την έννοια της, ξέρεις, δεν έχει κανέναν δικό της και ανησυχούν. Ναι. Πώς και... Κι άρεσε και μου να κοτσομπολεύκω. Αλλά η μάμα της έπιε φίλων και φιντζάφηκε τους. Ο παπάς της, μια την άλλη μες στις φυλακές ο γέριμος. Ναι. Τι να πεις. Ο καθένας έχει τα δικά του, ερμούλα μου. Τα δικά του προβλήματα. Ναι, έτσι είναι. Πέ μου, θέλεις να βάλω και fresh cream μέσα στο κάρι. Λί. Ναι, λί είναι τέλεια, έτσι. Όσο να το σιωπάς, έτσι. Όσο να το σιωπάς. Γεια σας. Γεια σας. Πέντε μου, 12 τριαντάφυλλα, πόσα στοιχίζω? Είναι 18 λίρες. 18 λίρες. 6 τριαντάφυλλα. 9 λίρες. 9 λίρες. Δοκιμάστε να δούμε. Αριστούργημα. Ποιος είναι έτσι ο... Μείνε. Πάω εγώ. Ποιος ήταν? Το παιδί που το ανθοπολείωνα, αλλά... Άργησε. Ήρθε μετά από μένα. Μιλίτσα! 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 Ρε Μιλίτσα! Πού πήρε τούτη? Λαλείς να πιέσαι καμιά δουλειά και να αφήσει ανοιχτά, ρε. Μιλίτσα! Ναι? Ήταν που κάνουν έτσι μέσα, Μιλίτσα. Έφυγε εγώ, κύριε Απόπη, ευχαριστώ. Γεια! Στο καλό. Έφυγε. Κυρία Πόπη. Ευχαριστώ. Και βράζεις το πριν το φάεις. Ευχαριστώ. Στο καλό, ναι, χάρηκα. Και εγώ. Bye. Ώστε έτσι, α. Γι' αυτόν μπορεί να ανοίγει την πόρτα η κυρία Ερμούλα. Ήταν μέσα ο άλλος.
Άρε με λίγε πιάσε κορόιδο ρε. Έστησε σου την ο Αντωνάκης. Δεν πειράσει. Κύριε Στέφανε, κύριε Λούι, γεια σου κύριε Άρη, να σας... Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Τα φαινόμενα πατούν. Τι θα μπορεί οι δικοί μου να το μάθουν, α? Θα σε θιώξουν. Μα γιατί να με θιώξουν? Εγώ για το καλό είναι που το έκαμα. Μα να χάσουν τον πελάτη. Τώρα ρε, να έρθω που την Αγγλία και σας δώσε. Νόη, κύριε Στέφανε. Please. Please. Τώρα ρε να δεις. Περίμενε, περίμενε, πια στην κορώνα μου τον λαιμό. Αχ, thank you, κύριε Λούι. Δεν μπορεί, Λούι, παίρνουμε το μέρος της τώρα. Όχι, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε την κοπέλα. Αχ, thank you, κύριε Λούι. Και νομίζω ότι και η ίδια είναι πρόθυμη να μας βοηθήσει. Είναι ρε, Άρη. Ναι. Αχ, thank you, κύριε Άρη. Δηλαδή... Όχι, 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 όχι. Δεν πρόκειται να κάνω το που μου ζητάτε. Θα προδώσω εγώ τη φιλενάδα μου. Στεφανέ, ποιος είναι ο κωδικός που βάλουμε μπροστά η Αγγλία? Ο Μισελής βασικά δεν αφήνει την Άννα να φύγει που σπίτι. Εσύ τόσες μέρες κρατάτε κλειδωμένη σπίτι. Τζίνος πάει και στον μπακάλι, τζίνος πάει και στην τράπεζα. Να μια μέρα είδα τον και στην μπουτίκ της Μαρουλούς. Ξέρετε τζίνης που φέρνει τα ρούχα από τη Συρία. Παρακάτω ρε, παρακάτω. Είτε παρακαλώ. Μόνον εμένα θωρεί καημένη. Μόνον εμένα να αφήνει ο κύριος Μισελής να φύγω πάνω να τη δω. Μάνα μου, ο κύριος Μισελής. Συμπαθάμε πολλά ο κύριος Μισελής. Τα καμιά φορά μπαίνουμε και καμιά μπυρούα μαζί. Παρακάτω, ρε, πέ μας. Είναι παρακάτω. Α, και μια μέρα, όχι πως θέλω να λαλώ κουβέντες, άκουσα από την κουζίνα να φκένει έναν. Τώρα, πάτσος ήταν, μούγια ήταν. Να σας γελάσω. Παπαραγία μου, νολίζω. Εν το μάθετε που μένα, εν το μάθετε που μένα. Να μου να κάνω ρε, Λουί. Ξέρω εγώ ρε, εσύ να πού νομίζεις να κάνουμε. Εγώ επιθύμησα την κάτα μου ρε, παιδιά. Α, και πας σας. Σήμερα το πρωί δεν είναι τη φίλη σας την... Την πώς τη λες εσύ. Τη Σίλβια. Α, ναι, τη Σίλβια. Δηλαδή την είσαι στην πεζίνα. Μάνα μου ρε, φάνηκε μου πολλά λυπημένη, πολλά στεναχωρημένη, ένα μαράζι. Όχι πως μου πέφτει λόγος δηλαδή, αλλά να μπωσί. Έφυγε έτσι φουρκαστή. Μόνο μου ρε, έλειωσε την ημίλα μου. Όχι πως έχω δηλαδή. Τρόπες του φερρυπή. Σιλβία! Κάτσα! Σιλβία! Σιλβία! Κατουά μου! Σιλβία! Σιλβία! Κάτσα! Πού δεν φοράνε, στην πηγήθηκε. Θα μπορούμε. Καλύτερα μας θέλει, πούτε. Ε, κάνετε αστυνομία. Ναι, 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 πού να πιάσω, πού να πιάσω. CID. CID, τι. CID. CID, CID. 199, ναι. Τι πάνω. Ναι, παρακαλώ ενώνετε με το CID. Τι, CID. Α, ευχαριστώ. Ωραία. Πάντε σε μονάς Μισαρός. Μίλα του, ρε. Ναι, κύριε Κουρκούτ. Κύριε Μισαρέ. Θέλω να καταγγείλω μια εξαφάνιση. Ναι. Ναι, συγγενή μας. Ένα αρφή μας. Ρε κατούα μου. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy. Mama, my father to papa sta genethlia mu. Oi agapi mandaxidi. Vale. Πάλι. You were always on my mind.
Περιμένετε να με. Άντε να δω. Hard rock. Αλληλούλια. Αλλά εγώ να μείνω να ελέγξω το σπίτι για να βρω τίποτε στοιχεία για να διαλευκάνω την υπόθεση. Εμείς! Εσείς τι! Τι θα κάνουμε εμείς! Εσείς θα το βγείτε γύρω να βρείτε τους τόπους που συχνάζει και να με ειδοποιήσετε αμέσως. Σωστά! Ολοκιά μου! Εύχομαι ρε! Εσύ τα ράτσα! Λιώνει. Η ζωή καμιά φορά γίνεται τόσο άδικη. Παίζει μαζί μας όπως το λιοντάρι παίζει με το ποντίκι. Και έρχεται μια στιγμή που μας στείνει στον τοίχο και μας ακινητοποιεί και μας σημαδεύει και μας πυροβολεί. Και όλα αυτά για κάτι που ίσως να μην ευθυνόμαστε καν εμείς οι ίδιοι. Είσαι η Σιλβία. Η ίδια. Καλώς τη. Thank you.